Το κλείσιμο των αποθήκων καυσίμων και τη μετατροπή του σε φορολογικέ αποθήκε φέρνει στο προσκήνιο ο Αντιπεριφερειάρχη Εύρου Δημήτρη Πέτροβιτ. Να υπενθυμίσουμε ότι πριν από λίγε ημέρε ο αερολιμενάρχη του Δημόκρητο τη Αλεξανδρούπολη, Τέλειο Ζαντανίδη, είχε μιλήσει στην κάμερα τη ΔΕΛΤΑ τηλεόραση, λέγοντα πω υπάρχει έλλειψη του καυσίμου Τζετ Α1, το οποίο και αποτρέπει τον ανεφοδιασμό των αεροσκαφών που επισκέπτονται το αεροδρόμιο. Αυτό δημιουργεί σοβαρότατα προβλήματα στη λειτουργία του αεροδρομίου μα, του Διεθνού Αεροδρομίου Δημόκρητο, καθότι έτσι περιορίζεται έως του γεγονότος ότι με, μηδενίζεται για το επόμενο διάστημα η έλευση πτήσεων charter, γιατί δεν υπάρχει ανεφοδιασμός ιδιωτικών αεροσκαφών, αλλά και της business uh, aviation. Όλα αυτά είναι μια κατάσταση η οποία δημιουργεί σαφώς αρνητικές επιδράσεις γενικότερα στην κίνηση της περιοχής και στην ανάδειξή της. Για το λόγο αυτό ξεκίνησε μια αλληλογραφία και παρεμβάσεις δικές μας από τις αρχές του χρόνου τόσο με την ΕΚΟ όσο και με την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο καύσιμο που δεν υπάρχει πλέον καθιστά αδύνατη τη φιλοξενία αεροσκαφών πτήσεων τσάρτερ καθώς και μιας μερίδας εκπαιδευτικών αεροσκαφών. Ήδη πάντως, σύμφωνα με τον κύριο Πέτροβιτς, έχουν γίνει επαφές με την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων και σύντομα αναμένεται μια απάντηση. Περιμένουμε να μας απαντήσει από αυτού γιατί επικοινωνήσαμε με τον κύριο Πιτσιλή, τον ε, διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Πιστεύουμε ότι την ερχόμενη εβδομάδα, γιατί αυτό το διάστημα λείπει στο εξωτερικό, θα έχουμε μια πιο ξεκάθαρη απάντηση για το τι μέλη γενέστε. Πάντως εμείς επιμένουμε στεναρά στο αίτημά μας ότι πρέπει να δοθεί παράταση μέχρι τέλος του έτους να λειτουργούν αυτές οι αποθήκες ανεφοδιασμού προκειμένου και το αεροδρόμιο να είναι λειτουργικό και να μπορεί να υποδεχθεί πτήσεις τσάρτε, τσάρτερ, ιδιωτικά ε, αεροσκάφη, αλλά και να μπορεί να λειτουργεί και η εταιρεία και οι ιδιωτικέ εταιρείε Business Aviation. Έτοιμα τη Περιφερειακή Ένωση Εύρω είναι να δοθεί παράταση μέχρι το τέλο του έτου, προκειμένου να εξεταστεί διεξοδικά το ζήτημα και να φτάσει στην επιλύση του. Οι λόγοι είναι και εθνικοί, αλλά και πρέπει πρωτίστω να δοθεί έμφαση στα κριτικά αεροδρόμια, όπω είναι ο Αερολιμένα Δημόκρητο. Τι επόμενε μέρε θα έχουμε μία νέα επαφή με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και με το Διοικητή και ελπίζουμε ότι αυτό το αίτημα θα γίνει αποδεκτό. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα αντιδράσουμε γιατί, γιατί, υπάρχουν σοβαρότατα ζητήματα που σχετίζονται όχι μόνο με την λειτουργία και την ανάδειξη αυτού του νευραλγικού αεροδρομίου αλλά γενικότερα με την ανάπτυξη της περιοχής. Όπως ξέρετε ο αερολιμένας Δημόκριτος εξυπηρετεί επί της ουσίας και τους τρεις νομούς της Στράκης. Γι' αυτό το λόγο δεν πρέπει σε καμία των περιπτώσεων να απενεργοποιηθεί στον τομέα της ύπαρξης αποθηκών ανεφοδιασμού καυσίμων.